Εγώ σέβομαι την Εκκλησία, αλλά δεν σέβομαι τα φαινόμενα μιας τζιχαντικής αντιμετώπισης. Και τέτοια υπάρχουν. Βαριά κουβέντα δεν είναι. Όχι. Υπάρχουν. Τζιχαντιστές είναι δολοφόνοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι κόβουν κεφάλια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να κόψουν κεφάλια, δεν είναι αυτό το πολιτιστικό κλίμα σήμερα, αλλά έχουν διχαστικό και εμφύλιο λόγο. Εμφυλίου μίσους λόγο. Ναι. Αυτό λοιπόν δεν το σέβομαι. Σέβομαι όμως την Εκκλησία ως θεσμό, ο οποίος υπόκειται στους συνταγματικούς περιορισμούς και στην νομοθεσία που είναι εκ του κόσμου τούτου. Προφανώς. Μπορεί να πιστεύουν ότι οι άνθρωποι είναι εκπρόσωποι του Θεού, καμία αντίρρηση, αλλά υπόκειται στα ελληνικά δικαστήρια, στην ελληνική νομή τάξη, στο δημόσιο λογιστικό, στο δημόσιο, στην οικονομία. 190 εκατομμύρια το χρόνο από τον προϋπολογισμό του κράτους πηγαίνουν για τη συντήρηση των διαφόρων λειτουργιών της Εκκλησίας. Τελευταίο μου ερώτημα.